Σε αυτόν εδώ τον οδηγό θα δείξουμε την εγκατάσταση του Ubuntu 11.10 σε έναν υπολογιστή όπου υπάρχουν ήδη προεγκατεστημένα τα Windows 7. Προτιμούμε να δείχνουμε εγκαταστάσεις του Ubuntu σε υπολογιστές όπου ήδη είναι προεγκατεστημένα τα Windows, γιατί αφορούν μεγαλύτερη ομάδα χρηστών. Αφού βάλουμε λοιπόν το CD ή το DVD της εγκατάστασης που έχουμε κατεβάσει από το ίντερνετ με το Ubuntu το 11.10, κάνουμε μία επανεκκίνηση αφού έχουμε φροντίσει η εκκίνηση να γίνεται πρώτα από το CD ή το DVD του υπολογιστή μας. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα και ερχόμαστε στην αρχική οθόνη της εγκατάστασης που είναι αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να γυρίσουμε το περιβάλλον στα ελληνικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις τελευταίες δύο εκδόσεις του Ubuntu τα scroll bars είναι φανερά μόνο όταν πλησιάζουμε στην άκρη του ορθογωνίου όπως εδώ. Πιάνουμε λοιπόν το scroll bar και φτάνουμε εκεί που λέει ελληνικά. Πατάμε λοιπόν ελληνικά και γυρίζει το περιβάλλον στα ελληνικά. Τώρα θα πατήσουμε εγκατάσταση του Ubuntu. Εδώ έχουμε τους τυπικούς ελέγχους, τους έχουμε δει και στην προηγούμενη έκδοση του Ubuntu. Είναι, έχει τουλάχιστον 4,5 γίγα διαθέσιμου χώρου στο δίσκο. Βλέπουμε εδώ το πράσινο check που σημαίνει ότι υπάρχουν. Δεύτερον, εάν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, και αυτό συμβαίνει σε εμάς. Και βέβαια, στην περίπτωση που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, τσεκάρουμε και το λήψη ενημερώσεων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Εάν παρεπιπτόντως δεν βλέπετε να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο γιατί πιθανότατα έχετε ασύρματη σύνδεση. Εδώ πέρα εμείς έχουμε ενσύρματη, βέβαια εσείς εδώ αντί για τα δύο βελάκια πάνω κάτω θα βλέπετε το γνωστό συμβολάκι των ασύρματων δικτύων, θα επιλέξετε το ασύρματο δίκτυό σας, θα δώσετε τον κωδικό όπως κάνετε πάντα και θα συνδεθείτε πρώτα στο router σας και μετά θα τσεκάρετε το λήψη ενημερώσεων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Έτσι λοιπόν θα μπορείτε να πάρετε και τις αναβαθμίσεις και τα πακέτα που θα χρειαστείτε για τα ελληνικά κτλ. Πατάμε λοιπόν εδώ συνέχεια. Τώρα βέβαια σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε μπορείτε να το κάνετε και αργότερα. Οπότε μην ανησυχείτε γι' αυτό. Ωραία λοιπόν. Εδώ έχουμε την επόμενη οθόνη όπου βλέπουμε ότι είναι προεπιλεγμένο το εγκατάσταση του Ubuntu μαζί με τα Windows 7. Αυτός είναι ένας αυτόματος οδηγός. Εάν τον επιλέξουμε και πατήσουμε λοιπόν συνέχεια, βλέπουμε ότι χωρίζει το δίσκο μας περίπου στη μέση. Εμείς εδώ έχουμε ένα δίσκο περίπου 500 γίγα και μας τον χωρίζει περίπου στη μέση. Αφήνει 270, βλέπουμε εδώ το σύστημα το NTFS, είναι το partition που αφήνει για τα Windows, και 266 γίγα, βλέπουμε το σύστημα του Extended 4 και το συμβολάκι του Ubuntu επάνω, που είναι το file system του Ubuntu. Εάν πατήσουμε εγκατάσταση, η εγκατάσταση συνεχίζεται και δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε, αλλά εμείς θα επιλέξουμε να την κάνουμε χειροκίνητα. Πατάμε λοιπόν πίσω και βλέπουμε τη δεύτερη επιλογή, που είναι η αντικατάσταση των Windows 7 με το Ubuntu. Προσοχή! Αυτό θα διαγράψει όλα τα προγράμματα, τα έγγραφα, τις φωτογραφίες, τη μουσική και οποιαδήποτε άλλα αρχεία του Windows 7. Εδώ μας προειδοποιεί ότι η δεύτερη επιλογή αφορά την αντικατάσταση του Windows 7 με το Ubuntu. Δηλαδή σβήνουμε τα πάντα στο δίσκο μας και εγκαθιστάμε μόνο το Ubuntu. Εάν δεν θέλετε αυτό να κάνετε και πιθανότατα αυτό δεν θέλετε να το κάνετε, θα επιλέξετε την τρίτη επιλογή, αυτή που θα κάνουμε και εμείς εδώ στον οδηγό. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε ό,τι και στην πρώτη επιλογή, με τη διαφορά όμως ότι εδώ εμείς θα χωρίσουμε το δίσκο όπως θέλουμε εμείς. Έτσι λοιπόν θα αφήσουμε ένα χώρο στο δίσκο για το Ubuntu και φυσικά τα υπόλοιπα θα τα καταλάβουν τα Windows. Πατάμε λοιπόν συνέχεια. Μας δείχνει την υπάρχουσα κατάσταση. Η υπάρχουσα κατάσταση είναι ως εξής. Πάντα τα Windows 7 κρατάνε ένα μικρό κομματάκι στο δίσκο, κάτι περισσότερο από 100 MB για το σύστημά τους. Το βλέπουμε εδώ, το σύστημα NTFS, 104 MB. Ωραία λοιπόν, αυτό το κομματάκι σε καμία περίπτωση δεν το πειράζουμε. Πηγαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι και το μεγάλο κομμάτι,
των 530 περίπου γίγα. Βέβαια εδώ ο δίσκος ο δικός σας μπορεί να είναι διαφορετικός. Το πρώτο κομμάτι πιθανότατα όμως είναι ακριβώς το ίδιο. Ωραία λοιπόν, στο δεύτερο κομμάτι αυτό θα εγκαταστήσουμε το Ubuntu. Πρέπει να πατήσουμε τροποποίηση. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να αφήσουμε ένα χώρο για τα Windows. Πώς γίνεται αυτό? Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε περίπου 530 γίγα. Είναι 536.000 γιατί είναι σε megabyte. Ωραία λοιπόν. Ας υποθέσουμε ότι εμείς θέλουμε να αφήσουμε ένα χώρο περίπου 80 γίγα για να βάλουμε το Ubuntu. Άρα 530-80 μας κάνει περίπου 450. Έτσι λοιπόν, 450.000 θα είναι ο χώρος που θα αφήσουμε, 450 γίγα λοιπόν, να μην χρησιμοποιηθεί αυτή η κατάτμιση και θα την αφήσουμε για τα Windows. Πατάμε λοιπόν OK. Βγαίνει εδώ ένα προειδοποιητικό μήνυμα για τις αλλαγές που πρόκειται να κάνουμε. Πατάμε συνέχεια. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα να χωρίσει αυτό το κομμάτι και να μας κάνει ελεύθερο χώρο στο δίσκο περίπου 86 γίγα. Ωραία. Να το ελεύθερο κομμάτι και τώρα θα χρειαστεί να πατήσουμε προσθήκη. Εδώ λοιπόν θα φτιάξουμε δύο partition τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για το Linux, για το Ubuntu μας. Ποια θα είναι αυτά? Ένα κομμάτι το οποίο θα βάλουμε το χώρο εικονικής μνήμης, το λεγόμενο swap, και ένα partition στο οποίο θα βάλουμε όλο το υπόλοιπο σύστημα. Τώρα, ο τύπος της νέας κατάτμησης, αν θα είναι πρωτεύουσα ή λογική, έχουμε πει και σε άλλους οδηγούς ότι στο Linux δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο μόνο στα Windows όταν θέλουμε να εκκινήσουμε από αυτή την κατάτμηση και θέλουμε να είναι πρωτεύουσα. Στο Linux μπορεί να την αφήσουμε και λογική. Τώρα, ένας δίσκος έχουμε πει ότι μπορεί να έχει μέχρι 4 πρωτεύοντα διαμερίσματα. Εμείς έχουμε ήδη 2 και θα φτιάξουμε άλλα 2, άρα σύνολο 4. Μπορούμε όλα, άμα θέλουμε, να τα κάνουμε πρωτεύοντα διαμερίσματα. Ας επιλέξουμε πρωτεύοντα διαμερίσματα. Δεν παίζει όμως κανένα ρόλο στο Linux, το επαναλαμβάνω. Ωραία λοιπόν. Πρώτα, θα ορίσουμε ποια θα είναι η χρήση του. Είπαμε ότι θα την κάνουμε χώρο εικονικής μνήμης. Και τώρα, το μέγεθος. Το μέγεθος είναι περίπου 2 με 2,5 φορές τη RAM που έχουμε στον υπολογιστή μας. Εμείς εδώ έχουμε περίπου 1,5 γίγα RAM. Άρα περίπου επί 2,5 μας κάνει κοντά στα 3,7 γίγα. Οτιδήποτε όμως μεγαλύτερο των 3,5 γίγα θεωρείται σπατάλη χώρο. Οπότε, εάν το σύστημά σας έχει 1 γίγα, μπορείτε να βάλετε εδώ 2,5 γίγα, δηλαδή 2.500. Εάν το σύστημά σας έχει 2 γίγα, επί 2,5 μας κάνει 5. Πάλι θα βάλετε 3,5. Δηλαδή, θεωρήστε το κάτι σαν όριο. Δεν είναι ένα νούμερο το οποίο είναι απαγορευτικό. Απλά θεωρείτε ότι οτιδήποτε πάνω από τα 3,5 γίγα είναι μάλλον σπατάλη χώρο. Ωραία λοιπόν. Είπαμε 3.500 και χώρος εικονικής μνήμης. Πατάμε εντάξει για να δημιουργηθεί αυτό το κομμάτι. Ωραία. Πηγαίνουμε εδώ στην άκρη, εμφανίζονται τα scroll bars, τα τραβάμε προς τα κάτω και πηγαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι, τα 83 γίγα, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Πατάμε λοιπόν εδώ προσθήκη. Αν θέλουμε, είπαμε, βάζουμε λογική, αν θέλουμε πρωτεύουσα, γιατί εδώ είπαμε όλα και όλα τα διαμερίσματα είναι 4, οπότε δεν παίζει κανένα ρόλο. Τώρα, το σύστημα αρχείων δεν το αλλάζουμε, είναι Extended 4, το οποίο είναι το default, το προκαθορισμένο σύστημα στο Ubuntu. Άρα λοιπόν αυτό το κρατάμε, την κατάτμιση δεν την αλλάζουμε γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε όλο το χώρο και μένει να βάλουμε μόνο σημείο επαφής. Έχουμε δει πριν όταν επιλέξαμε χώρο εικονικής μνήμης δεν βάλαμε σημείο επαφής. Σε αυτό το κομμάτι όμως που θα βάλουμε το σύστημά μας οπωσδήποτε πρέπει να του πούμε να το βάλει σε ένα σημείο επαφής. Ποιο θα είναι αυτό? Ο ριζικός κατάλογος. Αυτός είναι, όπως βλέπουμε παρακάτω, είναι διάφοροι φάκελοι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο ριζικό κατάλογο, αλλά ο ριζικός κατάλογος, ο οποίος συμβολίζεται με αυτήν την πλάγια γραμμή, πρέπει να μπει σαν σημείο επαφής. Έτσι λοιπόν, αφήνουμε το χώρο που μας περίσσεψε, σύστημα αρχείων το αφήνουμε Extended 4, αλλά οπωσδήποτε σημείο επαφής ορίζουμε το σύμβολο με την πλάγια γραμμή. Εντάξει λοιπόν. Και εδώ θα δούμε στο γραφικό μας ότι γέμισε πλέον ο δίσκος. Έχουμε λοιπόν τα δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι πάρα πολύ μικρό και δεν φαίνεται, είναι το τέρμα αριστερά. Ένα μικρό
μπλε κομματάκι είναι το swap μας, ο χώρος εικονικής μνήμης, και με πράσινο εδώ έχει βάλει το Extend 4 που θα μπει το σύστημά μας. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να κάνουμε. Πατάμε λοιπόν εγκατάσταση τώρα και ξεκινάει η εγκατάσταση. Λίγα δευτερόλεπτα περιμένουμε και ήδη έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση. Τις τελευταίες δύο εκδόσεις του Ubuntu και συνεχίζεται βέβαια ο ίδιος οδηγός, ο οποίος από ό,τι για όσους έχετε δει τον προηγούμενο οδηγό του 11.04 είναι πανομοιότυπος. Ενώ γίνεται η εγκατάσταση, μπορούμε να βάλουμε και τις προσωπικές μας πληροφορίες και να μην περιμένουμε να τελειώσει η εγκατάσταση όπως γινόταν παλιότερα στις εγκαταστάσεις του Ubuntu. Έτσι λοιπόν, μπορούμε ενώ γίνεται η εγκατάσταση να ορίσουμε ζώνη ώρας, έχει δει ότι είμαστε από Ελλάδα και μας έχει βάλει σαν προκαθορισμένη τη ζώνη Αθηνών. Αυτή λοιπόν συνεχίζουμε, συνέχεια εδώ και θα πάμε στην επόμενη οθόνη. Ωραία, όπου εδώ θα ορίσουμε το πληκτρολόγιο. Ωραία. Εδώ λοιπόν, διάταξη του πληκτρολογίου μας έχει το Greek Grid και από κάτω κάποιες άλλες επιλογές για ελληνικά. Αυτή η πρώτη επιλογή, το Greek Grid, είναι η πιο σωστή. Οπότε λοιπόν, απλά πατάμε συνέχεια, δεν αλλάζουμε τίποτα. Προχωράμε παρακάτω. Ωραία. Το όνομά σας, εδώ μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε, ακόμα και ελληνικά, δεν έχει σημασία. Βάζουμε λοιπόν ένα όνομα, εγώ πάντα στους οδηγούς βάζω το Ubuntistas. Εδώ το όνομα του υπολογιστή, εδώ μπορεί να βάλετε κάτι άλλο, όπως ονομάζετε τον υπολογιστή σας. Και από κάτω ακριβώς ένα όνομα χρήστη, του είναι το username. Εδώ βέβαια πρέπει να μπει ένα username. Χρησιμοποιήστε αυτό που χρησιμοποιείτε συνήθως. Τώρα από κάτω θέλει δύο φορές να βάλουμε ένα κωδικό πρόσβασης. Το γράφουμε μία φορά και τον επαναλαμβάνουμε ακριβώς από κάτω. Πολύ ωραία. Τώρα, μπορούμε να τσεκάρουμε αν θέλουμε το σύστημά μας με το που εκκινεί σε Ubuntu κατευθείαν να φορτώνει την επιφάνεια εργασίας, οπότε θα πρέπει να επιλέξουμε το αυτόματη είσοδος χρήστη, ή σε περίπτωση που ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους, μπορούμε να βάλουμε κωδικό. Οπότε, αυτό τον κωδικό που έχουμε βάλει πριν, να τον απαιτεί πριν μπει στο σύστημα. Οπότε έχουμε τσεκαρισμένο τη δεύτερη αυτή που έχει ήδη επιλεγμένη, απέτηση του κωδικού μου για την είσοδο στο σύστημα. Τώρα, εάν έχουμε πολύτιμα δεδομένα που φοβόμαστε ότι κάποιος αρκετά έξυπνος άνθρωπος μπορεί να μας τα πάρει, μπορούμε να τσεκάρουμε και το κρυπτογράφηση του προσωπικού μου φακέλου. Αυτό στη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών δεν χρειάζεται. Βέβαια, αν εσείς ανησυχείτε τόσο πολύ για την ασφάλεια των δεδομένων σας, μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τον προσωπικό σας φάκελο, ο οποίος θα είναι, όπως θα δούμε στον οδηγό για το σύστημα, για το Unity, που θα είναι ξεχωριστός οδηγός, θα είναι μέσα στο home κάθετος και το όνομα που θα έχετε δώσει. Εδώ συγκεκριμένα θα είναι κάθετος home, κάθετος Ubuntistas. Ωραία λοιπόν. Πάμε λοιπόν και πατάμε συνέχεια. Ο οδηγός, ενώ έχουμε βάλει τα προσωπικά μας στοιχεία, συνεχίζεται η αντιγραφή εδώ των αρχείων, συνεχίζεται η εγκατάσταση, εμείς έχουμε τελειώσει και με τα προσωπικά μας στοιχεία και απλά θέλει να περιμένουμε λίγα λεπτά να τελειώσει όλη η εγκατάσταση και να βγάλει την κλασική οθόνη όπου μας ζητάει να κάνουμε επανεκκίνηση για να εκκινήσει το Ubuntu 11.10 για πρώτη φορά. Αυτό που θα συμβαίνει για τα επόμενα λεπτά είναι να αλλάζουν αυτές εδώ οι οθόνες, τις οποίες τις αλλάζω εγώ τώρα χειροκίνητα, απλά για να τις δείτε. Είναι διάφορες οθόνες με τις δυνατότητες του Ubuntu 11.10, τις οποίες μπορείτε να τις παρακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή απλά να περιμένετε λίγα λεπτά και να κάνετε την επανεκκίνηση. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να περιμένουμε εδώ να τελειώσει πρώτα η εγκατάσταση. Είναι θέμα απλά χρόνου, οπότε σταματάω εδώ τον οδηγό και συνεχίζω όταν φτάνει η τελευταία οθόνη όπου ζητάει την επανεκκίνηση. Η εγκατάσταση μόλις τελείωσε όπως βλέπουμε και θα χρειαστεί απλά να κάνουμε επανεκκίνηση.
Πατάμε λοιπόν επανεκκίνηση τώρα και περιμένουμε να κάνει επανεκκίνηση ο υπολογιστής και να φορτώσει για πρώτη φορά το Ubuntu 11.10. Το σύστημά μας έχει κάνει την επανεκκίνησή του και μετά από λίγα δευτερόλεπτα φτάνουμε σε αυτή την οθόνη για την είσοδο του χρήστη στο σύστημα. Όσοι έχετε επιλέξει αυτόματη είσοδο του χρήστη, δεν φτάνετε σε αυτή την οθόνη και βλέπετε κατευθείαν, φορτώνετε κατευθείαν την επιφάνεια εργασίας σας. Ωραία λοιπόν, εδώ πέρα που λέει κωδικός, θα γράψουμε τον κωδικό μας και θα πατήσουμε Enter για να φορτώσει η επιφάνεια εργασίας μας. Αυτό είναι το Unity στο Ubuntu 11.10, όπως το βλέπουμε εδώ. Αισθητικά βλέπουμε μικρές διαφορές σε σχέση με το 11.04. Βέβαια, υπάρχουν περισσότερες διαφορές από αυτές που μπορεί να δει κάποιος με μια πρώτη ματιά. Δεν έχουμε GNOME 2, έχουμε GNOME 3 εδώ, αλλά θα μιλήσουμε αναλυτικά για το περιβάλλον εργασίας του Unity στο 11.10 σε ξεχωριστό οδηγό. Μια μικρή τελευταία συμβουλή. Στην ατυχή περίπτωση που για κάποιο λόγο η ασύρματη κάρτα δικτύου σας δεν αναγνωρίζεται από το Ubuntu, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε πριν ψάξετε για αλλού να βρείτε τη λύση σας είναι να πατήσετε στο εικονίδιο ρυθμίσεις συστήματος και βλέπουμε εδώ το εικονίδιο πρόσθετη οδηγή υλικού. Πατήστε λοιπόν τους πρόσθετους οδηγούς υλικού και δείτε μήπως υπάρχουν κλειστοί οδηγοί για την ασύρματη κάρτα δικτύου σας. Επίσης εδώ μπορείτε να βρείτε και οδηγούς κλειστούς για την κάρτα γραφικών σας. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε να βάλετε είτε τους οδηγούς της κοινότητας είτε τους κλειστούς οδηγούς για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το 3D στο Unity.